ο κύριο Ένιο. Που είναι του πατρός Παϊσίου βεβαίως και εγώ το είχα διαβάσει. Ότι πρέπει οι χριστιανοί να συνεργαζόμαστε. Προσωπικά λέω κάτι τώρα. Όταν θέλω να κάνω μια δουλειά πρακτική ή ψάχνω ένα πράγμα ή αυτό, κάτι στο σπίτι γίνεται μια ζημιά. Προσπαθώ να βρω ανθρώπους της Εκκλησίας να το κάνω. Γιατί αν μη τι άλλο έχει λίγο περισσότερη εμπιστοσύνη βέβαια. Αλλά πρέπει και μεταξύ μας να, ας πούμε, να ενισχύουμε ο ένας τον άλλο. Αν θέλετε και οικονομικά ακόμα, αλλά αλλιώς να παίρνουμε από την πίστη ο ένας του άλλου. Και αν αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος, έλεγε θέλω να αυτό και να πάρω την πίστη σας και να ενισχυθώ την πίστη σας, πόσο μάλλον πρέπει να το λέμε εμείς. Και οι ποιμένες και εσείς, έχει μεγάλη σημασία αυτό να συγκεντρωνόμαστε, να γνωριζόμαστε και να αξιοποιούμε βέβαια τον χρόνο που είμαστε μαζί πνευματικά, να μην κάνουμε αμαρτία έτσι, να πέσουμε σε κατάκριση και αυτά. Αλλά να παίρνουμε από την πίστη ένα στο άλλο έτσι και να ενισχυόμαστε. Και από την εμπειρία την πνευματική που έχει ο καθένας. Να προκόπτουμε, να προβάλλουμε πνευματικά. Και να προσευχόμαστε βεβαίως οι χριστιανοί συναντιόνται για να προσευχηθούν κυρίως. Και για να μελετήσουν το Λόγο του Θεού, να θεολογήσουν αν θέλετε. Γιατί η θεολογία και η λέξη το λέει είναι ο λόγος για τον Θεό. Και θεολόγος δεν χρειάζεται να έχει σπουδάσει. Αυτοί που σπουδάζουν θεολογία κατά κανόνα δεν είναι θεολόγοι, είναι αθεολόγητοι. Γιατί τα βλέπουν τα πράγματα από την ιστορική σκοπιά και την σκοπιά την εγκεφαλική. Σαν φιλοσοφία το εξετάζουμε το αντικείμενο της θεολογίας. Και ξεχνάνε ότι η θεολογία δεν είναι αντικείμενο. Έτσι, η θεολογία είναι υποκείμενο. Είναι ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού. Οπότε όταν μιλάς για τον Θεό πρέπει να έχεις γνωριμία με τον Λόγο του Θεού. Μαζί στο Λόγο του Θεού, δηλαδή τον Χριστό. Τότε γίνεσαι θεολόγος. Και τέτοιος μπορεί να είναι ο καθένας. Και ένας αγράμματος, όπως ο πατήρ Πορφύριος, ας πούμε, που δεν είχε τελειώσει την πρώτη δημοτικού. Γιατί είχε αρρωστήσει ο δάσκαλος και δεν τους έκανε μάθημα όλο τον χρόνο. Και όμως ήταν άριστος θεολόγος και ίσως αυτό το βιβλίο που διαβάζουμε τώρα να είναι το καλύτερο θεολογικό βιβλίο του 20ου αιώνα. Το οποίο δεν είναι και δικό του βέβαια, το έγραψε, απλώς είναι από μαγνητοφωνημένα κηρύγματα, ας το πούμε έτσι, συνομιλίες που είχε με πνευματικά τα παιδιά. Και βλέπετε τι υπέροχα πράγματα, πόση απλότητα και πόση σοφία του Θεού σοφία είναι από κατασταλαγμένη μέσα σε αυτά τα κείμενα. Και πού να πούμε, πρέπει να το επιδιώκουμε, δηλαδή να, και τις συνάξεις που κάνουμε, να ξέρετε και αυτό το σκοπό έχουν, δεν είναι μόνο να πάρουμε κάποιες γνώσεις και να φύγουμε ο καθένας πάλι να πάει στη μοναξιά του, αλλά και να συνδεθούμε μεταξύ μας και να ζήσουμε αυτή την εχριστό κοινότητα που είναι η Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία τι είναι, είναι η ενότης και η κοινότης των πάντων. Αυτή είναι η Εκκλησία. Το μυστήριο της Εκκλησίας είναι να μας κάνει όλους ένα και να ζήσουμε αυτή την κοινότητα που ζούσαν και οι πρώτοι χριστιανοί, έτσι, που είχαν, ο κόσμος θα έλεγε ένα γκέτο. Μας έρχεται η λέξη να πούμε ότι έχουμε ένα γκέτο. Δεν έχουμε γκέτο. Γιατί? Γιατί το γκέτο είναι κάτι που έχει τείχους γύρω του και δεν αφήνει κανένα μπει μέσα. Αλλά έχουμε και ένα γκέτο με ποια έννοια, ότι πλέον εφόσον θα μπεις, θέλουμε να είσαι όπως είμαστε. Δεν μπορεί να έρθεις και να αλλάξεις εσύ την εκκλησία. Αν θέλεις μπαίνεις, αν δεν θέλεις δεν μπαίνεις. Αλλά αν μπεις, θα πρέπει να προσαρμοστείς εσύ στην εκκλησία, όχι να προσαρμοστείς την εκκλησία σε σένα. Με αυτή την έννοια είμαστε και ένα γκέτο, το πούμε έτσι. Αλλά δεν είμαστε το πιστό γκέτο που είναι, ξέρω εγώ, αυτά τα κοσμικά, που δεν μπαίνει κανένα. Μπορεί να μας αφήσουν να βγαίνουμε έξω όμως. Πάλι σ' αφήνουνε, ναι, αυτός, ο Χριστός αφήνει. Είδατε όταν φύγανε και μείναν μόνο οι Απόστολοι, τότε που τους μίλησε για τη Θεία Κοινωνία. Και τους λέει ο Χριστός, που θέλετε και να φύγετε. Ναι, σε φύγετε.
Ή απ' έξω να μην μας αφήνουν. Ή απ' έξω να μας αφήνουν να μπουν μέσα στην εκκλησία. Αλλήμωνο να μας αφήνουν να φύγουν. Ναι, όχι. Και οι απ' έξω δεν έχουν εξουσία δηλαδή, γιατί είμαστε ελεύθεροι. Πώς να πούμε, μόνοι μας χάνουμε την ελευθερία μας. Δηλαδή αυτό που είπε ο πατήρ Αρσένιος είναι πέρα για πέρα αληθινό. Οι άνθρωποι σήμερα ξεπουλάνε την ελευθερία τους. Γιατί την ξεπουλάνε, να σας πω πολύ απλά, γιατί την έχουν ξεπουλήσει πρώτα στον εξωπουλό. Οπότε μετά την ξεπουλάς και στον οποιοδήποτε όργανο το εξωπουλό. Σε όλους αυτούς τα θετικά της νέας τάξης πραγμάτων. Και σου λέει, παιδιά, πάρτε ασφάλεια, πάρτε ας πούμε στο πίντα, πάρτε φαΐ και δώστε μας την ελευθερία σας. Και πάμε όλοι σαν τα πρόβατα και καταθέτουμε την ελευθερία μας. Και όχι τώρα θα πάρετε ας πούμε το ΟΝΑΜΚΑ, τέλος πάντων ναι, τώρα δεν έχει τίποτα. Μετά όμως θα σου πει ότι αυτό θα είναι ηλεκτρονικό. Θα σε καταγράφουν όλο το ιστορικό σου και όλες τις καταθέσεις σου και όλα τα προσωπικά σου στοιχεία τα οποία θα μπορεί να πάει στιγμή τα δύο καθένας και να σε ελέγξεις. Και μετά θα σου πει, επειδή το κλέβουν αυτό, να τα βάλεις πάνω σου, να πάρεις πάνω σου το χάραβο. Και σου λέει ο κόσμος γιατί όχι, μπορεί να μου κάνουν και απαγωγή και θα με βρουν εύκολα με κάνουν το τσπάκι. Έτσι. Και εν ονόματι της ασφάλειας, έτσι ξεπουλάμε τα πάντα. Και δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, όταν έγινε ο Παπούλιας πρόεδρος Δημοκρατίας, η τότε πρόεδρος της Βουλής του είχε πει αυτό το πράγμα, ότι οι Βενάκοι θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα στην προεδρία σας και θα στηριθούμε ένα κομμάτι της εθνικής μας κυριαρχίας, εν ονόματι της ασφάλειας. Τώρα τι υπονοούσε αυτό το πράγμα, είναι υπάρχει αυτό και σε βίντεο υπάρχει, το έχετε υπόψη φαντάζομαι. Αλλά βλέπετε ότι λοιπόν, είναι αυτό που βιώνουμε τώρα. Είναι αυτό που βιώνουμε και ίσως έχει και τίποτα χειρότερο. Δεν ξέρω πώς βρεθούμε κάποια στιγμή δηλαδή. Ξένοι στην πατρίδα μας, έτσι. Και μας πούνε ότι τώρα πλέον δεν είναι Ελλάδα, εδώ είναι κάτι άλλο. Καθρέψτε μου, το είπε ο Παπαδρέου. Συγγνώμη, πρόεδρε. Πριν από δύο μέρες. Πριν δύο μέρες. Ναι, γιατί η κυρία Τουρμά τόλμησε να πει ότι δώσαμε ένα μέρος της επικρατείας μας. Ενώ της ειλικρινίας, άραγε της αφέλειας, δεν λέγεται. Όταν πας στην τουαλέτα πρωί σου, δεν λες ακριβώς τι κάνεις εκεί μέσα που αποδεύεις. Συγγνώμη για το παράδειγμα. Δεν ανάγκη να το περιγράψεις, όλοι ξέρουν τι. Δεν λέγεται. Γιατί το είπε άραγε. Όπως είσαι ερμηνευτούμενο. Τι είπε, ένα μέρος της κυριαρχίας. Δώσαμε ένα μέρος της κυριαρχίας μας. Δεν το προσδιορίσε όμως. Προσδιορίσε με την οικονομική. Αυτό είναι το λιγότερο. Προηγούμενα πριν δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες, είχε αφήσει τον Βούλγαρο, αυτό που σας έλεγα έξω, αυτό να τα κανονίσουμε τους δικούς μας αγρότες. Ήμαρτον. Τι σου ο διεθνισμός είναι, τι σου ο ελευθερίσεις. Σου ο πρωθυπουργός. Τι σου ο μισθού αφέλεια είναι αυτή. Αυτό κάτι δεν τα έχει πει, όχι τώρα. Και τον ενδεχόμαστε. Δεν είμαστε. Για να κάνουν
Οπότε... Η Αθανασία στην Ολλανδία. Οπότε η καλύτερη επανάσταση είναι αυτό που είπε, να αρχίσουμε από το σπίτι μας, ναι, να πετάξουμε έξω την τηλεόραση. Γιατί είναι ακριβώς το κατηχητικό της νέας εποχής και μου κάνει εντύπωση πώς μιλάνε. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Αυτή στην τηλεόραση όπου βγαίνουν να μιλήσουν, πάει πολύ βόλο το στόμα τους. Δηλαδή ένας καταιγισμός, μια φύση κεφάλου φοβερή. Ξέρετε, γιατί μιλάνε γρήγορα. Δεν συνεχίζουν στο κύπελο. Δεν συνεχίζουν στο κύπελο. Δεν συνεχίζουν στο Ξέρετε γιατί μιλάνε γρήγορα. Γιατί. Είχα παρακολουθήσει πριν πολλά χρόνια, ήμουν σε μια κατάσταση με κάτι σεμινάριο και ένας ομιλητής είπε ότι σας μιλάω επίτηδες πολύ γρήγορα, με 300 λέξεις ρυθμό αναλεπτό, επίτηδες, για να μην προλαβαίνετε να τα κρίνετε. Γιατί δεν προλαβαίνει ο εγκέφαλος να τα φιλτράει, οπότε τα θέλεις όπως είναι, τα δέχεις σαν αλήθειες. Εγώ είμαστε έναν καταιγισμό από πληροφορίες, τις οποίες δεν προλαβαίνουμε να ταξινομήσουμε. Είναι καταιγητές πόλεις. Τι, πόλεις. Είναι καταιγητές πόλεις. Υπομονή, δεν μας ενδιαφέρει να ταξινομήσουμε. Το χειρότερο αυτό είναι. Δεν μας ενδιαφέρει να ταξινομήσουμε. Δεν μας ενδιαφέρει, διότι δεν θέλω να φέρνω εγώ καλά. Τα δεχόμαστε βασάνι. Εμείς δεν τα δεχόμαστε καθόλου. Δεν τα έχουμε καθόλου πάντα. Δεν τα έχουμε καθόλου. Δεν τα έχουμε. Μακάρι, ναι. Ναι, νομίζω αυτό που είπε ο Γιώργος, η επανάσταση πρέπει να ξεκινήσει από το σπίτι. Διάβασα στην Αμερική ένας ιδέας που κάνει μάθημα στα παιδιά του. Τρία παιδάκια είναι το περισσότερο. Δεν τα στέλνει στο σχολείο. Εκεί βέβαια υπάρχει αυτή η νομοθεσία, έχει το δικαίωμα. Homeschooling. Ναι, μακάρι να πει και εδώ. Αν είχα παιδιά, θα πρώτος που το έκανα, θα ήμουν να μην κατάσταση στο σχολείο με τίποτα. Ναι. Γιατί είναι διαφθορία το σχολείο. Κακά τα πράγματα, τα ψέματα. Και τώρα μου λένε πώς οι εκπαιδευτικοί μου είπανε που όλα τα σχολεία έχουν εκπαιδευτεί αυτά αποκριάτικα βλέπια. Ναι, ναι, ναι. Και οι αφήσεις κυκλοφορούν από τους γονείς, από την, αυτό το σύλλογο γονέων, μέσα στα σχολεία, να έρθουν τα παιδιά στις αποκριάτικες αυτές. Και δεν ξέρω αν είδατε και μια ανάρτηση που κάνουμε στην ιστοσελίδα. Σε ένα, ο Δήμος, ένας Δήμος της... Όλοι οι Δήμοι, είναι γραμμή αυτή. Πρόκειται κανένα. Αλλά ένας Δήμος έβαλε και διαγωνισμό. Όποιο σχολείο λέει θα πάρει, θα πάει με πιο πολλούς μαθητές, θα πάρει και βραβείο ένα διαδραστικό πίνακα. Εγώ δεν το ξέρω, είναι κάτι φαίνεται πολύ καλό εργαλείο για διδασκαλία. Ο διαδραστικός πίνακας, πανάκι. Και πολύ ακριβό. Λοιπόν, ναι, και θα δώσει βραβείο όποιο σχολείο πάει με πιο πολλούς μαθητές, ας πούμε, σύσσωμοι στο... Αυτό το δείχνει το Υπουργείο τώρα. Αυτός πώς το δείχνει το Υπουργείο και θα αποδώσει στο σχολείο που φαίνεται. Α, έτσι. Φαντάστε τι εκμετάλλευση γίνεται. Δηλαδή, πλέον τα σχολεία είναι κανονικά διαφθορία. Εσύ, ποτέ πρέπει να δίνει ελληνορθόδοξη αγωγή στα παιδιά μας και τι δίνουμε. Νέα εποχή δική. Και ήδη, ας πούμε, μου λέγανε οι φοιτητές που πάνε στο... στη σχολή νηπιαγωγών και φαντάζομαι τα ίδια είναι και στη σχολή των δασκάλων ότι οι διδάσκοντες εκεί πέρα τους λένε ότι τα παιδιά πρέπει να αρχίσουν από 2 ετών η σεξουαλική αγωγή. Πρέπει. Είμαστε μας στο σχολείο και το διδάσκονται και δίνουν εξετάσεις και πρέπει να γράψουν αυτό το πράγμα. Και τα παιδιά μου λένε τι θα γράψουν τώρα, εμείς δεν συμφωνούμε αυτά, αλλά θα γράψουν. Όπως λέει το βιβλίο μου, στην απάντηση για να περάσει το μάθημα και να τελειώσει. Φυσικά δεν συμφωνώ. Αλλά βλέπετε πώς περνάει η γραμμή, τάχνετε ότι είναι και επιστημονική γνώση, αυτό το πράγμα. Και βεβαίως μετά θα έρθει το κερασάκι στην τούρτα που σου λέει, αφού το λέει η επιστήμη. Θα πει η Υπουργός Παιδείας και εγώ, αφού το λέει, οι σχολές όλες τις παιδαγωγικές αυτό λένε, θα σου πει. Μα ήδη τα έχουν φτιάξει, έτσι, έχουν μαγειρεύσει το μάθημα κλπ. Και μετά το περνάνε και στην παιδεία. Όχι. Η διευρωγημένη σχέση του άντρα με τις γυναίκες, την ερωτική σχέση του, δεν την αναφέρουν καν. Την κάνουν σαν μια πράξη ψυχρή, μυστική, όπως είναι πάει το μεταξύ του κλπ. Σαν ζώα, όπως είναι τα ζώα σου. Μια βιολογική ανάγκη. Δεν στάμε καν στο πιστεύω. Οικονομικό δεδομένο είναι. Οπότε, είναι πολύ καλό αυτό να δημιουργούν. Ξέρετε, έχει σημασία στο κείμενο. Σε ένα σχολείο αντιδράσανε μία εκπαιδευτική, μία γυναίκα, μία καθηγήτρια από τους 25, σε αυτό το θέμα του καρναβαλιών, ας πούμε. Και ο διευθυντής
Την έλαβε πολύ σοβαρά υπόψη στην αντίθεση αυτή. Εμάς της είπε μην έχω γράψει τίποτα στο βιβλίο, γιατί δεν ήταν πιστή. Και έλεγε τώρα είναι τριώδιο, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα και να τα προτρέπουμε τους μαθητές να έρθουν να γλεντήσουν μέσα στο σχολείο. Να κάνουμε το σχολείο κλαμπ. Να φέρουμε μουσικές, να φέρουμε όλα, μόνο λέει ποτό δεν τα φέρουμε. Όλα τα άλλα μπορούν να τα κάνουν τα παιδιά. Ναι, και με ποια πρόθεση, κοιτάξτε και τη δικαιολογία, πώς το κάνει ο διάβολος. Για να μην πάνε λέει τα παιδιά έξω, να έρθουν μέσα στο σχολείο. Γιατί είναι ανήθικα. Για να μην κάνεις την αμαρτία έξω, να κάνεις μέσα στο σχολείο, να είναι ελεγχόμενη η αμαρτία. Εκεί φτάνουμε τώρα. Βλέπετε πώς ο διάβολος με έσημο τρόπο εργάζεται. Γι' αυτό και εμείς δεν πρέπει να μείνουμε σταυρωμένα τα χέρια. Σταυρωμένα θα είναι τα χέρια, δηλαδή προσευχόμενα, αλλά συγχρόνως, μ' άρεσε και αυτό που ο πατέρας είναι, να είμαστε ενεργοί πολίτες. Θες να μιλήσεις. Και αν εσύ μιλήσεις, θα δεις ότι και άλλοι γύρω σου συμφωνούν, αλλά δεν τολμάνε να το πούνε. Έτσι, αν ένας σου βγει μπροστά, πολλοί θα βοηθήσουν και θα ακολουθήσουν. Όπως βλέπετε και στον τάφο του Κυρίου, Βγήκε ο Νικόδημος μπροστά και ο Ιωσήφ και κυδεύσαν τον Κύριο και οι μυροφόρες αυτοί που ήταν μέχρι τότε αφανείς. Ενώ οι φανεροί μαθητές είχαν εξαφανιστεί. Δηλαδή, πρέπει να το πάρουμε σοβαρά και να αρχίσουμε από τα όλια το σπίτι μας. Πολλά παιδιά δεν ξέρουν πότε γιορτάζουν. Είναι τραγικό αυτό. Πότε γιορτάζει ο γιος τους. Και όλα ξέρουν πότε είναι τα γενέθλιά τους. Και αφήνουμε στα παιδιά μας να κάνουν γενέθλια και να πηγαίνουν τα γενέθλια και στα πάρτι των φίλων τους. Μικρό παιδί σου λέει, να χαρεί λίγο. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτό που κάνουμε είναι ένα ξεθεμελίο. Θανάσιμο. Ναι. Γιατί αυτό το έθιμο που μας ήρθε από τη Δύση, την αιρετική Δύση, ουσιαστικά είναι μια εγωιστική γιορτή. Ξέρετε, εγώ γεννήθηκα τότε, ελάτε να με γιορτάσετε, γιατί εγώ γεννήθηκα εκείνη την ημέρα. Δηλαδή, μια προβολή του εγωισμού μας είναι αυτό. Και έρχεται ο γονιός και σου λέει, ναι, το παιδάκι, να το γιορτάσω. Είναι μεγάλη προσωπικότητα. Και δεν ξέρει το παιδάκι ότι έχει έναν Άγιο μπροστά του και ότι πρέπει να το τιμήσει. Και δεν πρέπει να κάνει πάρτι. Αλλά βλέπετε και ήδη οι γονείς, οι χριστιανοί γονείς πολλές φορές, πέφτουν σε αυτή τη φαγίδα. Γιατί τα δεχόμαστε όλα αυτά. Σαν κάτι, ας πούμε, φυσιολογικό. Σου λέει τώρα όλοι έτσι κάνουν το παιδάκι το δικό μου να μην κάνει γενέθλια. Ή να μην πάει στα γενέθλια του στο γείτονα με δίπλα που το κάλεσε. Να μην πάει. Κάποιος πρέπει να αρχίσει να αντιστέκεται. Γιατί και να μπει όλη η κοινωνία σε ένα προβληματισμό. Αλλά άμα δεν το κάνουμε εμείς οι χριστιανοί πρώτοι, ποιος θα το κάνει τότε. Δεν μπορεί να το κάνει κανένας. Έτσι όλοι υποκύπτουμε ένα στον άλλο. Ενώ αν πεις εσύ, ξέρεις, κυρία που μου λες να φέρω το παιδί μου στα γενέθλια. Δεν θα το φέρω, γιατί, διότι εγώ διαφωνώ με αυτό. Έτσι. Διαφωνώ. Δεν γιορτάζουμε εμείς γενέθλια στο σπίτι μας. Στο σπίτι γιορτάζει. Θα πεις ότι εμείς γιορτάζουμε τον Άγιό μας. Έτσι. Και τον γιορτάζουμε με τελείω διαφορετικό τρόπο από ό,τι εσείς. Πώς τον γιορτάζετε, κάνουμε αρτοκλασία. Πάμε και εξομολογούμαστε και φροντίσουμε να κοινωνήσουμε την ημέρα του Αγίου μας. Και καλούμε τα παιδάκια στην Εκκλησία. Έτσι. Και τα κερνάμε μετά την Εκκλησία. Έτσι γιορτάζει ο Χριστιανός. Αυτό είναι μια επανάσταση, ξέρετε. Γιατί όταν το κάνει ένα σπίτι, θα το μάθουν και άλλα 10 σπίτια από γύρω. Θα λάβετε και αρχίζει να μπαίνει μια καλή ζύμη, μια καλή μαγιά στην κοινωνία. Και ξέρετε, έχει δύναμη αυτό γιατί είναι η αλήθεια. Είναι η αλήθεια αυτό. Ενώ το άλλο είναι το ψέμα, είναι η πλάνη, είναι το διαβολικό. Και όσο και αν φαίνεται ότι κυριαρχεί, είναι σάφιο. Και διαλύεται από μόνο του. Ενώ αυτή η αλήθεια, έστω και ένας να την βάλει σε πράξη, μετά σιγά σιγά ζυμώνει όλη την κοινωνία. Γι' αυτό οι χριστιανοί πρέπει να είμαστε, πώς να πούμε, σταθεροί και να μην οπισθοχωρούμε καθόλου. Yes. Να κρατάμε γερά τις θέσεις μας. Για όποιος θέλει να ακολουθήσει. Όποιος δεν θέλει, ας κάνει αυτά τα νέα εποχή της. Τώρα χθες μου λέγανε για ένα καινούριο χορό. Μας ήρθε από τη Βραζιλία. Δεν ήξερα και το όνομα. Καποέιρα λέγεται. Έχει καιρό. Έχει καιρό. Λοιπόν, εγώ το έκανα. Ένας πολεμικός χορός που μπορεί να σε αφήσει και στον τόπο δηλαδή. Τι πάνε κλωτσιές, δουλειές, αλλιώς μόνο να σε πάρει δηλαδή. Συνδυασμός πολεμικής τέχνης με χορό. Είναι πολεμική τέχνη με χορό. Λοιπόν, και αυτό έχει τη ζήτηση από την Αφρική.
από τη λειτουργία στα πρικάνικες. Ναι. Και το περνάνε στα παιδιά μας, εδώ στα Ελληνόπουλα, σαν γυμναστική. Μίλησες στις γιόγκα, φυλάτες και... Το ίδιο και η γιόγκα και η φυλάτες. Λοιπόν, και δεν καταλαβαίνει η απλή μάνα ότι αυτό είναι ένα νεοποχητικό εφεύρημα, όπως και τόσα άλλα που κρατούν. Τώρα οι Δήμοι λανσάρουν και γιόγκα. Οι Δήμοι μέσα στα δημοτικά γυμναστήρια. Έτσι, και πάει το παιδάκι να κάνει υποτίθεται αθλητισμό και κάνει πράξεις θρησκευτικές, φωτιστικές και ινδουιστικές. Βλέπετε πώς μας βάζει ο διάβολος στο δικό του το μονοπάτι. Αυτό χρειάζεται και να ενημερωνόμαστε και να ενημερώνουμε ένας τον άλλον και να έχουμε αυτή την κοινωνία αγάπηση. Να γίνω στήριξη. Γιατί όντως έρχονται δύσκολα χρόνια. Μάλιστα διάβαζα σήμερα εδώ σε ένα βιβλίο που είναι για τον πατέρα Νικόλα τον Κογιόνι. Τον είχα ακούσει, αυτό ήταν πολύ ευλαβής κυριακός στην Αθήνα μέσα, στο Κρίζι. Και κοιμήθηκε πρόσφατα πάνω στον καθήκον. Ενώ πήγε να κάνει φιόλο, έμεινε ο άνθρωπος. Λοιπόν, και έλεγε αυτός ο άνθρωπος ότι τα πνευματικά του παιδιά κοιμήθηκε το 2006. Τους έλεγε ότι εσείς θα δείτε τον Αντίχριστο. Εγώ λέει θα τον προλάβω, δεν θα ζω. Να σας το δείτε, λέει, και να μην πάρετε το χάραγμα. Που σημαίνει ότι είμαστε σε πολύ κοντινά χρόνια. Έτσι, γιατί βλέπετε τα γεγονότα τρέχουν πάρα πολύ. Και όλοι βιάζονται, γιατί βιάζονται. Να μας φέρουν το χάραγμα, να μας φέρουν τα ηλεκτρονικά όλα, όλοι βιάζονται. Γιατί έτσι είναι από τα ψηλά κέντρα αποφάσεων, ας πούμε, δρομολογημένα τα πράγματα, να γίνουν γρήγορα. Και ο τελικός σκοπός είναι αυτός, να πάρει ο κάθε άνθρωπος ένα τσιπάκι να μπορούν να μας ελέγχουν. Και όποιος είναι ανεπιθύμητος, απλώς θα σβήνουν το τσιπάκι. Και θες ανύπαρκτος μετά. Ανύπαρκτος. Γιατί δεν τις αναγνωρίζει το σύστημα. Γι' αυτό αυτοί που θα βασανιστούν τελικά, ξέρετε, θα είναι αυτοί που θα υποκύψουν στον Αντίχριστο. Αυτοί που θα πάρουν το τσιπάκι, δηλαδή. Γιατί ο διάβολος είναι ανθρωποκτόνος και μισάνθρωπος. Και όσο και αν φαίνεται γλυκός και ας πούμε να θέλει το καλό σου και την ασφάλειά σου, ουσιαστικά σε υπονομεύει. Και έλεγε ο ιερέας αυτό το πράγμα και μου έκανε εντύπωση. Γιατί ήταν πολύ, ήταν φωτισμένος άνθρωπος από ό,τι φαίνεται. Ότι ζούμε σε τέτοια χρόνια. Και να ξέρετε ότι αυτά είναι μηνύματα. Μην περιμένουμε δηλαδή να έρθει ο Χριστός και να μας το πει προσωπικά. Και αυτό είναι και εγωιστικό. Το είπε σε αυτόν τον άνθρωπο. Και σε άλλους γεροντάδες το έχεις πει, ότι είμαστε στα έξοδα χρόνια. Μας φτάνει αυτό. Έτσι, γιατί ένας άνθρωπος που το είδε, το είδε όλη η Εκκλησία. Δεν είναι πρέπει να μου απέτησε να το πει σε μένα. Ξέρεις τώρα αυτός είναι ο Αντίχριστος, ας πούμε. Να σου πει αυτό να το πει, γιατί να σου πει, αυτό είναι εγωισμός. Θα το πει στον προφήτη Ηλία, θα σου το δείξω που είναι τη Ηλία. Σωτάδε, τάδε. Οι γεροντάδες οι φωτισμένοι. Αλλά πρέπει εμείς να έχουμε σύνδεσμο μεταξύ μας και αγάπη, ώστε αυτά που γνωρίζει η Εκκλησία να τα γνωρίσουμε κι εμείς. Να μην βρεθούμε κάποια στιγμή στο αντίθετο στρατόπεδο χωρίς να το καταλάβουμε. Γι' αυτό και λέει ο λόγος του Θεού να μην αφήνεται λέει την επισυναγωγή μου. Μην εγκαταλείπετε τις συνάδελφες τις πνευματικές. Να έχετε συμμετοχή και σταθερότητα και συνέπεια. Έτσι ώστε να είμαστε σταθεροί σε αυτό το σύνδεσμο της αγάπης μεταξύ μας. Ναι. Κάτι δεν μπορώ να καταλάβω. Όλοι αυτοί που θέλουν να κυριαρχήσουν και έχουν την οτροπία, ας πούμε, του Χίτλερ, που ο Χίτλερ είχε όλους τους ανθρώπους να είναι κάτω από αυτό και αυτό να είναι ο κυρίαρχος. Δηλαδή, διαπνέονται από τα ίδια αισθήματα που διαπνεόταν, ας πούμε, και ο Χίτλερ. Και ο Χίτλερ διαπνεόταν από τα αισθήματα του διαβόλου, έτσι. Ο διάβολος είναι αυτός ο οποίος έχει το δαιμόνιο, την επιθυμία να άρχει. Έτσι, ένα από τα πιο φοβερά δαιμόνια είναι το αρχικό. Δηλαδή, το να έχει εξουσία. Έτσι, βλέπετε όλοι όσοι αποκτάνε χρήματα, αν δεν έχουν πνευματική ζωή και πνευματική γνώση, σου λέει τι θα γίνει, θα γίνει ο βουλευτής, λέει τώρα από λεφτά. Γιατί, για να αποκτήσει εξουσία. Γιατί έτσι νιώθει καλύτερα, νιώθει ότι μια άλλη είναι πιόνια, ας πούμε, τους πατάει, τους βίνει, τους διαγράφει, τους στείνει, τους χειρίζεται. Έτσι, και αυτό του τρέφει τον εγωισμό. Αυτό είναι. Είναι αρρώστια, δηλαδή φοβερή. Εγωισμός, περηφάνεια. Αυτό που θέλει και ο διάβολος, έτσι, να μπει στη θέση του Θεού. Έτσι δεν είναι, και του λέει Θεός. Ο Τάδε, ας πούμε, δεν κάνει ό,τι θέλει. Τι Θεός.
μετά από 70 χρόνια που θα είναι στο χώμα μέσα, να δούμε τι Θεός είναι. Έτσι, πόσο ανόητοι είμαστε. Και όλοι αυτοί οι μεγαλοτραπεζίτες που τα έχουν κυβερνάνε τον κόσμο και κάνουν ό,τι θέλουν. Μετά από 50 χρόνια που δεν θα υπάρχει κανένας από αυτούς, να δούμε τι θα κάνουν. Έτσι, που θα είναι σαν τα φύλλα που τρέμουν. Μπροστά στο Θεό. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό από το που είπε ο Γιάννης. Η νομοθεσία του Χίτλερ με τη νομοθεσία που έχουν αυτές οι μεγάλες δυνάμεις που θέλουν να μας παντρώσουν έτσι. Κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι από άλλη βάση ξεκινάει. Μπορεί να είναι άλλη βάση, αλλά η επιθυμία στο βάθος είναι η ίδια. Έτσι είναι ο άκρατος εγωισμός, η άκρατη περηφάνεια που εκφράζεται σαν επιθυμία κυριαρχίας. Τι τους νοιάζει τώρα αυτούς τους Ρότσιλ και τους άλλους που τους λένε τους Ροκφέλερ να ελέγχουν όλη την ανθρωπότητα. Τι όφελος θα έχουν. Θα τρώνε 10 πιάτα τι ένα ας πούμε. Μόνο η αίσθηση είναι. Μόνο το θα φτάνω πιο γρήγορα. Το πολύ αλλά τι είναι αυτό η αίσθηση. Αυτή η αίσθηση υπεροχής έτσι, που σου κάνει αποσχόληση και λοιπόν και τι έγινε. Ένα ψέμα είναι όλο αυτό. Βλέπετε αυτή η μεγάλη διοικητές, ας πούμε, τραπεζών, ξέρω κάτι, ξέρω εγώ, ταξίαρχοι στο στρατό. Τέλος πάντων, έχουν εξουσία πολύ. Μόλις φτάνει η ώρα να συνταξιοδοτηθούν, ξέρετε πώς γίνονται, ράκος. Ράκος. Γιατί πλέον δεν θα έχουν καμία εξουσία. Και αν το βλέπεις τώρα στον παππού τον καημένο, ας πούμε. Ο οποίος παππούς πριν από 20 χρόνια ήταν Έλληνα κέρδη, ας πούμε, και τον τρέμανε όλοι στην υπηρεσία που ήταν. Μετά από 20 χρόνια δεν τον ξέρει κανένας. Τον εκτείνουν και τον λένε φύγει από εδώ, κάνε από εκεί. Ναι. Και γίνεται ράκος, γιατί αυτό τους έτρεφε. Τους συντηρούσε τον εγωισμό και σου λέει αυτό είναι η ζωή μου. Μα αν είναι αυτό η ζωή σου, είσαι ένα τραγικός άνθρωπος. Ενώ η ζωή μας είναι ο Χριστός. Ναι. Όταν έχω ένα προβληματισμό τον τελευταίο καιρό, πιστεύω και πολύ. Τώρα δεν ξέρω αν προλάβουμε να κάνουμε την κουβέντα. Ίσως πριν συνεχίσουμε στη σειρά και πολύ όταν άρχισε τον προβληματισμό. Την προηγούμενη εβδομάδα γιορτάζαμε το τέλος της κρίσης. Σε σχετικά ας πούμε, με τον πλησίμο και τα λοιπά, υπάρχει ας πούμε, ένα πολύ έντονο μεταναστευτικό ρεύμα στην Ελλάδα, σαν είσοδος ας πούμε κυρίως. Κάτι που προφανώς ό,τι και να γίνει, δηλαδή ό,τι και να γίνει, αποκλείεται να σταματήσει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν γύρω στα 50 εκατομμύρια μετανάστες οικονομικοί στον κόσμο και από ό,τι λένε, αν ισχύσει αυτό που λέμε για το θερμόμενο, το φαινόμενο θερμοκηπίου κτλ. Και χειροτερέψει, θα φτάσουν στα 200-250 εκατομμύρια. Δηλαδή είναι κάτι που δεν σταματάει. Ο κόσμος από τις άλλες χώρες για να ζήσει αναγκαστικά πρέπει να φύγει. Δεν το κάναμε κι εμείς. Εμείς τώρα, σαν άνθρωποι και σαν χριστιανοί, έτσι πια θα είναι πόσο θα δημιουργήσουμε αυτό το. Πώς θα ανταποκριθούμε, ας πούμε, σε αυτό το πράγμα. Ήδη, ας πούμε, διαμορφώνται στην Ελλάδα δύο τάσεις. Οι Έλληνες, ας πούμε, ποτέ δεν ήταν ρατσιστές. Είμαστε μια χώρα που ζούσαμε πολλές εκατοτηρίες κάτω από σκλαβιά. Ξέρουμε ότι θα πει φτώχεια, είμαστε φτωχός λαός, μετανάστες. Ποτέ δηλαδή δεν είδαμε, ας πούμε, χαψηλού τους. Πιστεύεις το 99% του Ελλήνων χαψηλού, ας πούμε, τους μετανάστες. Τώρα αρχίζει να υπάρχει ένα σχολισμός από την κοινή γνώμη. Υπάρχουν άλλες φωνές που λένε όχι, ας πούμε, να μην πάμε στη ξενοφοβήτηση τώρα στη ζωή του ρατσισμού. Άλλοι λένε πού θα πάμε. Τελικά, ας πούμε, έπρεπε σε κάποια στιγμή να βρούμε σε μια χρυσή τομή. Και δεν ξέρω, πιστεύω δηλαδή ό,τι καθόλου και να πάρουμε, πιστεύω ότι αυτό το φαινόμενο δεν αλλάζει. Δηλαδή, όλο και τα αυξάνεται. Και σαν χώρα εισόδου που είμαστε, δηλαδή, στην Ευρώπη δεν συμβαίνει αυτό το. Αυτή η κατάσταση είναι στην Ευρώπη. Δηλαδή, ενώ όλη την Ευρώπη είναι 7-8% η ποσόστοση, στην Ελλάδα δεν υπάρχει ποσόστοση. Και μου λέει ότι υπάρχει ενδιαφέρον στο κοινό τη κυβερνώση να υπάρχει να δημιουργηθεί μια ποσόστοση. Αλλά δεν είναι το θέμα πούμε, να το πάρουμε σαν ποσόστοση κλπ. Δηλαδή, κατά πόσο τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη έχουν κάποιε προφυλάξει, όχι. Εμεί, α πούμε, σαν χριστιανοί, α πούμε, να πούμε να του κάνει αυτό το παράδειγμα. Α πούμε, πριν τα προηγούμενα 2-3 χρόνια, α πούμε, 4-5 έβγαινε έξω και 1-2 ευρώ, άντε 3 ευρώ, α πούμε, μπορούσαν να φτάνανε για να κάνω. Ας πούμε κάποια ελεημοσύνη που την έρθε και την έκανα με χαρά και με ευχαρίστηση. Τώρα αν θέλω έτσι να ακριβολογήσω θα πρέπει να έχω 5-10 ευρώ ας πούμε, για αυτούς που θα συναντήσω γιατί όλα τα φανάρια, όλα τα σούπερ μάρκετ, όλες οι εκκλησίες ας πούμε έχουν γεμίσει από πάρα πολλούς ας πούμε επέτες ας πούμε κυρίως από τη Ρουμανία, από τη Βουλγαρία που έχει πάρα πολύ και έχουν διοργανωμένους.
Εντάξει, προχθές ακούσα εμείς επίσης αυτό που αλήθεια είναι και ένα κοριτσάκι που βγήκαν, ας πούμε, φύγαν οι άνθρωποι. Ήδη, ας πούμε, οι στατιστικές ειδήσεις λένε, ας πούμε, ότι μέχρι το 2040 θα είναι οι Έλληνες 7,5 εκατομμύρια, οι μετανάστες 3,5. Και σε 100 χρόνια σε 3 γενιές, δηλαδή, είμαστε έθνος και γλώσσα υπό εξαφάνιση. Κατάλαβα τώρα τι μας θέλει να σου απαντήσει. Και αν δεν το κατάλαβα, μου πεις ότι δεν το κατάλαβες, πατέρα. Τι θα κάνουμε, πώς θα σταθούμε εμείς απέναντι σε αυτό το κύμα. Ναι, το οποίο... Σαν χριστιανοί, έτσι. Εγώ δεν θα πω σαν Έλληνες. Όχι, ναι. Γιατί... Κοιτάξτε, και σαν Έλληνες. Δεν είμαστε Έλληνες. Θα τελειώσω λίγο, επειδή κάποτε δεν έχω διαβάσει. Κάποτε μιλήσατε κάτι, δηλαδή πρώτα υπήρχε, ας πούμε, ένας να γίνουν να χωριστεί, ας πούμε, τα Βαλκάνια σε έθνη κτλ. Ενώ παλαιότερα ήταν η Ρωμιοσύνη, κάτι το οποίο δεν έχω διαβάσει. Γι' αυτό λέω, δεν είμαστε Έλληνες με αυτή την έννοια το λέω. Μας περάσει αυτή την ιδέα σκόπιμα, ότι είμαστε από των αρχαίων Ελλήνων, γιατί για να μας ξεκόψουν από το Βυζάντιο, που δεν είναι Βυζάντιο, είναι η Ρωμιοσύνη, και η οποία είναι η συνέχεια του ελληνισμού, ο οποίος πλέον είναι χριστιανισμένος. Τότε διάβαζα ιστορία, θυμάμαι μικρό στο σχολείο και έλεγα, καλά, οι αρχαίοι Έλληνες, εντάξει. Μετά, πού είναι η συνέχεια. Πού είναι η συνέχεια μας. Τι γίναμε σαν έθνος, ας πούμε. Δεν κατοικούσαμε στην Ελλάδα, Αλλά όχι μόνο, δεν ήταν μόνο στην Ελλάδα. Αν δείτε την ιστορία, και η Ρώμη ελληνική ήταν. Έλληνες μετανάστες πήγαν στη Ρώμη. Ελληνική πόλη ήταν η Ρώμη. Τα ελληνικά κυρίως. Λοιπόν, αλλά τι, θέλω να μας ξεκόψουν από την Ορθόδοξη Ρωμιοσύνη. Γι' αυτό το κάνω αυτό. Και μαζί είστε αρχαίοι Έλληνες. Όλος ο Ορθόδοξος κόσμος δεν μας λέει Έλληνες. Ρουμ Ορθοδόξ. Πάτε στο Ιεροσόλυμο να δείτε. Ρουμ Ορθοδόξ. Ρωμαίοι Ορθόδοξοι. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Και γιατί το λέω αυτό, το λέω σκόπιμα. Γιατί εκεί θα βρούμε και τον τρόπο να αντιμετωπίσουμε τις μετανάστες. Τι έκανε το Βυζάντιο, η Ρωμιοσύνη, στους μετανάστες, ξέρετε τι έκανε. Κατήχησε. Μπράβο. Τους έκανε Ορθόδοξους. Ποιος από εμάς νοιάζεται να κάνει Ορθόδοξο αυτά τα γλυφούσια που έρχονται. Αυτό έφερε ο Γιαναράς σαν η μόνη λύση, εντάξει, το αναφέρασμα. Όχι ο Γιαναράς. Εγώ σε λέω. Κάποια. Αυτό είναι το σωστό, έτσι. Πριν να λέω. Αλλά η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται πως αυτή την κατεύθυνση. Α, την κυβέρνηση, εσύ. Εγώ τι κάνω. Πάρε έναν, ας πούμε, εργάτη, θα σκεφτείς να του πεις κάτι για την Ορθοδοξία. Να ενδιαφερθείς λίγο την ψυχή, θα του πεις, ξέρεις, αυτά που πιστεύεις είναι πλάνη. Ή μας έχει ποτίσει αυτό το δόγμα που πάλι το κρατικό της εποχής μας έχει ποτίσει, έτσι, τηλεόραση. Να έχουμε, λέει, ανεκτικότητα, να έχουμε ενοχή, να έχουμε ειρηνική συνύπαρξη με τις άλλες θρησκείες. Και το λένε και θρησκευτικοί ηγέτες αυτό το πράγμα. Και Ορθόδοξοι. Ιερείς και Ιεράρχες και Πατριάρχοι, άλλες. Ειρηνική συνύπαρξη. Πρέπει που δίνουμε και κοράνια δώρα. Οι Ορθόδοξοι Αρχιερείς και Πατριάρχοι. Δώρο κοράνιο, επιτρέπεται. Λοιπόν, και όμως το κάνουμε. Γιατί. Γιατί μας έχει ποτίσει τι αυτό το δόγμα που είναι πάλι δόγμα της νέας εποχής. Αν είχαν ειρηνική συνύπαρξη οι Απόστολοι, θα κάνανε Ιεραποστολή. Θα λέγανε παιδιά, εσείς το λάτε. Εντάξει, κρατήσετε τα γράμματά σας. Εμείς πιστεύουμε στον αναστημένο Χριστό. Εντάξει, να συνεπάρχουμε. Δεν είπαν έτσι. Μπήκαν μέσα, παιδιά, τι κάνετε, αυτά που λατρεύετε είναι πλάνες, είναι δαίμονες. Το λέμε εμείς σήμερα στους μουσουλμάνους. Δεν το λέμε. Δεν τολμάμε να το πούμε, γιατί την άλλη μέρα θα σκόψει το κεφάλι μου στον μάνα. Αλλά αυτό πρέπει να κάνουμε. Ένας ιερέας Ρώσος, πατήρ Δανίλ, δεν ξέρω αν το έχετε δει, υπάρχει και βίντεο στο διαδίκτυο. Το σκότωσαν τώρα, πριν από λίγες μέρες, λίγες μήνες. Μέσα στη Μόσχα, μέσα στην εκκλησία. Μέσα στη Μόσχα. Μέσα στη Μόσχα. Γιατί, ξέρετε γιατί. Γιατί μιλούσε στους μουσουλμάνους. Και τους έλεγε, ελάτε να γίνετε Ορθόδοξοι. Τι έκανε δηλαδή το αυτονόητο ο άνθρωπος. Τους έλεγε, παιδιά, είστε στην πλάτη. Ποιος τολμάει να το πει στους μουσουλμάνους αυτό το πράγμα. Και τι ξέρετε, την άλλη μέρα θα αντιμετωπίσει η εχθρότητα. Θα αντιμετωπίσει τους δαίμονες δηλαδή κατά μέτωπο. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Άμα αγαπάμε αληθινά και νοιαζόμαστε για όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους ταλαιπωρούς, το πρώτο πράγμα να τους πούμε, όχι πάρτε ένα ευρώ. Εντάξει, δώστε και το ευρώ. Δεν είναι... Αλλά δεν τον βοηθάς ουσιαστικά, δεν το πεις, ξέρεις, ο Χριστός αναστήθηκε. Είναι πλάνο όλα αυτά που έχετε. Έτσι να τον δείξεις το φως, την αλήθεια. Και τότε μέσα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ξέρετε. Και το Βυζάντιο έτσι δούλευε. Δεν δούλευε να κάνει νόμους, ας πούμε, που να αποκλείει. Δεν απέκλειε κανέναν. Αντίθετα, ανοίχθηκε και μέσω της Ιεραποστολής
κυριάρχησε. Αυτό που έκανε και ο Χριστός δηλαδή, να απλώσουμε τη Βασιλεία του Θεού. Και πλέον δεν χρειάζεται να πας εσύ να τους βρεις, έρχονται αυτοί. Έρχονται δίπλα σου, έρχονται μέσα στο σπίτι σου, Τον έχεις, ας πούμε, από το πρωί στο βράδυ, το μεροκάματο, άραγε του δείχνεις όμως τον Χριστό. Μπορεί ίσως να μην του μιλήσεις και πολύ για τον Χριστό, αλλά με το παράδειγμα σου τον δείχνεις ή προσπαθείς να τον στύψεις, ας πούμε. Έλα, εσύ ξένο είναι, να τον εκμεταλλευτώ και λίγο λιγότερα λεφτά και λίγο περισσότερη ώρα. Άρα, τι μετά να του πεις για τον Χριστό, άμα του δείχνεις τέτοιο πρότυπο. Μα πάει ένα περιστατικό με κάποιον μετανάστη, θα είναι μουσουλμάνο, θα είναι. Και δούλευε σε έναν Ορθόδοξο εδώ στην Ελλάδα, έτσι, υποτίθεται Ορθόδοξο, ο οποίος του έπινε το αίμα. Εκμεταλλεύτηκε. Και απ' την άλλη του λέγε να γίνει να βαστιστείς. Να βαστιστείς του λέγε. Εκεί ο σκοημένος, τι να πει, δεν βαστιζόταν. Κάποια στιγμή βρήκε έναν άλλο στο σωμοσμάρι, στον Ορθόδοξο, και του πόλησε την ιστορία και του λέει, τι να βαστιστείς του λέει, να γίνω σαν κι αυτό. Αυτός μου πίνει το αίμα κάθε μέρα. Άμα είναι έτσι Ορθόδοξοι, γιατί να γίνω Ορθόδοξος. Καταλάβατε. Γιατί να γίνω Ορθόδοξος. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Καλύτερα είμαι έτσι όπως είμαι. Γι' αυτό πρώτα να διδάξουμε με τη ζωή μας και μετά και με τα λόγια μας. Που σημαίνει πάλι ξαναγυρνάμε, βλέπετε το πρόβλημα είμαστε εμείς. Δεν είναι ούτε το κράτος, ούτε τίποτα. Το κράτος εμείς τα φτιάχνουμε. Έτσι, τους ηγέτες εμείς τους βγάζουμε. Από εμάς βγαίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τώρα βγαίνουν στις τηλεοράσεις και τους βρίζουμε από κάτω εμείς. Κακός λίγος. Αλλά εμείς τους ψηφίσουμε. Βλέπετε. Ενώ κάνουν πράγματα αντιχριστιανικά, εμείς τους ξαναψηφίζουμε. Ποιος τόλμησε να διαμαρτυρηθεί που διώξει τους πνευματικούς από τα σχολεία. Ακούστε καμιά φορά διαμαρτυρία σαν το λαό. Όχι, λέει να το πει η Εκκλησία, να το πει η Δεσποτάτη. Εσύ δεν είσαι Εκκλησία. Όλοι είμαστε Εκκλησία. Κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε. Ή ελαχιστό. Αυτό πότε έγινε. Πότε έγινε, ούτε καν ξέρουν πότε έγινε. Δεν είναι ενημέρωνα μας. Αυτό το κατηχητικό που λέμε, περίπου έγινε. Υπάρχει κατηχητής. Δεν υπάρχει πνευματικός. Υπήρχε νόμος που έλεγε ότι μπορούν οι πνευματικοί να πηγαίνουν στα σχολεία και όποια παιδιά θέλουν να πηγαίνουν να εξομολογούνται. Τις μεγάλες Σαρακοστές, εγώ θυμάμαι, ερχόντουσαν οι πνευματικοί στο σχολείο. Στη Σπάρτη που ήταν. Αυτό πότε καταλήγει. Και μιλούσαν στα παιδιά πριν 3-4 χρόνια. Με νόμο. Με νόμο. Απαγόρευση. Απαγορεύεται. Ενώ ο ψυχολόγος πρέπει να είναι παρόν οπωσδήποτε. Σε ό,τι πρόβλημα από τα παιδιά, στον ψυχολόγο. Παναγία μου. Και δεν μιλάει κανένας. Τώρα ετοιμάζουν να περάσουν τη σεξουαλική αγωγή στα σχολεία. Δεν μιλάει κανένας. Ετοιμάζουν να περάσουν τη γιόγκα. Μάθημα, να διδάσκεται στα παιδιά. Νίκ Μάρμπερ. Και κάνουν σεμινάρια σε καθηγητές και δασκάλους. Να μάθουν να διδάσκουν να κάνουν γιόγκα δηλαδή. Κανονικά εισαγωγή του Βουδισμού και του Ινδουισμού. Και δεν είναι πόσοι λυπητοί στα ορθόδοξα σχολεία. Ποιος είναι τσίπος είναι. Αλλά όχι σου λένε, δεν είναι, είναι γυμναστική. Όπως ο διάβολος λέει, κέρατο είναι, όχι δεν είναι κέρατο, είναι μελιτζά. Αυτό είναι κέρατο, διαβόλου. Είναι το αστείο που έλεγε ο πατέρ Παΐσιος, το ξέρετε. Μπήκε ο διάβολος ένα σακούλι μέσα, αλλά το κέρατο του φαινόταν λίγο. Και λέει, καλά λέτε, βλέπεις την κουβαλά, λέει, είναι το διάβολο, όπως όχι, δεν είναι διάβολος. Μελιτζάνες είναι. Λοιπόν, μας κοροϊδεύουν, λέει. Εμείς τα χάθουμε. Δεν είναι βουδισμός, είναι γυμναστική. Και το χάρτη. Θέλω να πω δηλαδή, η αντίσταση πρέπει να αρχίσει από εμάς τους ίδιους. Και αν εμείς έχουμε ζωντανή ενώ το Χριστό μέσα μας, μετά θα ξέρεις και πώς θα τη δράσεις και πώς θα τη σταθείς και πώς θα διαπαιδαγωγείς και το παιδί σου και πώς θα προβληματίσεις και όλο το περιβάλλον. Γιατί όλοι μας, να ξέρετε, χρειάζομαι τον γύρω μας. Να ξέρετε, έχουμε πολύ μεγάλη δύναμη. Γιατί όλοι μας ασκούμε μια επιρροή. Και οι άλλοι δεν είναι τόσο χαλασμένοι όσο φαίνονται ή όσο θέλουν να μας πούνε στην τηλεόραση. Όχι. Ο λαός μας κρατάει, έχει καλά στοιχεία, πολύ καλά. Αλλά περιμένουν αυτό. Κάποιος να κάνει την αρχή. Κάποιος να πει ρε παιδιά, σταματάτε πια. Σταματάτε. Έτσι. Πίσω, πάμε πίσω. Να βρούμε αυτά που έχουν. Την παράδοσή μας, δηλαδή το Χριστό. Και τότε γίνεσαι ηγέτης. Ο
χριστιανός είναι ηγέτης. Και ο Χριστός είναι ηγέτης, αλλά δεν είναι ηγέτης με αυτή την έννοια που ξέρουμε, της βίας και του καταναγκασμού. Η πιο μεγάλη ηγέτης ποιοι είναι, οι Άγιοι, δεν είναι. Που κάνουμε μια παράσταση, βλέπετε ένας γέρο Παΐσιος, ας πούμε, και έχει αναμοχλεύσει όλη την Ελλάδα. Και τότε που ζούσε και το εξωτερικό. Και τώρα με τα γραπτά του, με τα κειμενά του αυτά. Και όλοι τώρα το παραδέχονται, σαν αυθεντία. Ένας γέρο Πορφύριος, αγραμματοί άνθρωποι. Και είναι ηγέτες. Και νομίζω αυτά ο καθένας αν τα ζήσει και μετά τα περάσει και στο περιβάλλον του θα γίνει κάτι πολύ καλό στην Ελλάδα. Πάρα πολύ καλό. Και ο Θεός βέβαια γι' αυτό αφήνει και τις δυσκολίες και τους πειρασμούς και τα σκάνδαλα, γιατί όλα αυτά είναι σκάνδαλα έτσι που ζούμε τώρα. Για να φανούν λέγει δόκιμοι. Του λέει γεγραφή έτσι, γι' αυτό γίνονται τα σκάνδαλα. Για να γίνονται φανεροί ή να οι δόκιμοι φανεροί γίνονται. Οι δόκιμοι, οι αληθινοί δηλαδή από δί του Χριστού, οι μαθητές του Χριστού, τότε φανερώνονται. Όταν υπάρχουν τα σκάνδαλα, όταν υπάρχουν οι πειρασμοί, οι δυσκολίες, που όλοι λουθάζουν τότε. Σας είπα, αυτός ο ιερέας δεν τρομοκρατεί όταν. Τον πέρασε συνέχεια απειλητικά τηλεφωνήματα. Γιατί μιλούσε και σε μουσουλμάνους και σε Εβραίους. Τίποτα. Και τον περίμενε το θάνατο. Το ήξερε ότι κάποια στιγμή θα γίνει. Γιατί έλεγε, γιατί πρέπει να μιλάμε στους Τσετσένους, να μιλάμε στους Τατάρους, που είναι μουσουλμάνοι. Και έλεγε στην Πρεσβυτέρα του, έτσι θα με ντύσει την κυρία μου, έτσι θα τα ρούχα κλπ. Εκεί θα με βάλει, ήταν έτοιμος. Τέτοιους ανθρώπους θέλουμε, έτσι, να έχουν μαρτυρικό φόρο. Και τότε δεν υπάρχει πρόβλημα, ούτε με τους μετανάστες, με κανέναν. Είναι ίσως μια πρόκληση του Θεού αυτή για να δει, να φανούν ποιοι είναι αυτοί που αγαπάνε τον Χριστό επιτέλους. Λοιπόν, να πάμε.